Στο μέτωπο της εκμετάλλευσης μεταναστών, Παναγιώτη Σπυρόπουλε συγκλονίζουν τα στοιχεία που έρχονται στο φως για την εγκληματική δράση κυκλώματος διακίνησης που εξάρθρωσαν οι ελληνικές αρχές σαν Λερνέα Ήδρα ξεφυτρώνουν τα κυκλώματα του λεμπόρων με έδρα την Τουρκία σε μια προσπάθεια, θα σου έλεγα, εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την γείτονα χώρα. Ένα από αυτά λειτουργούσε στο Τσεσμέ, όπου έφερνε μετανάστε μέχρι και την Ικαρία, από εκεί στην Αθήνα και στη συνέχεια στη Μεγάλη Βρετανία και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Αλλά είναι χαρακτηριστικοί οι κωδικοί που χρησιμοποιούσαν μεταξύ του επικοινωνία, όπω και οι αστυνομικοί που του εξάρθρωσαν. Φαντομά. Φαντομάσου είναι το μεγάλο αφεντικό, έτσι θέλει να τον αποκαλούν τα υπόλοιπα μέλη ε, του κυκλώματο. Είναι ο αρχηγό που έχει έδρα στην Τουρκία ε, και προ το παρόν ε, παραμένει άφαντο. Ακολουθεί ο Μελαμψό. Είναι ο Μεσάζοντα στη Μεγάλη Βετρανία. Είναι ένα άνθρωπο που περιγράφεται ένα άνδρα περίπου 25 χρονών, αδύνατο, ύψου 1,50-160, ο οποίο φαίνεται να έχει διασυνδέσει το Ηνωμένο Βασίλειο, που κατέληγαν πάρα πολλοί από του μετανάστε που έφταναν εδώ στην χώρα μα. Στη συνέχεια όμω είναι οι Μικονιάτε. Είναι οι αντιπρόσωποι από το Πακιστάν. Πρόκειται για δύο άνδρε με καταγωγή από τη συγκεκριμένη χώρα, που κατοικούσαν στην Μικονό, αλλά ταξίδευαν συχνά σε Σάμο και η για τι ανάγκε του κυκλώματο και τη μεταφορά των παράτυπων των μεταναστών στην Αθήνα. Μετά έχουμε τον Τούρκο. Είναι ο σκύπερ των σκαφών, δηλαδή είναι αυτό που χρησιμοποιούσε τις λέμβου από το Τσεσμέ μέχρι και την Εκαρία σε απο... απομακρυσμένε παραλίε και μοναχικέ προκειμένου να τι παλάβουν άλλα μέρη του κυκλώματο. Και είναι και ο Γρήγορο. Είναι ο χειριστή του Jet Ski. και γρήγορο. Εκεί με αυτό επέστρεφαν οι κακοποιοί από την. οι δράστε, μάλλον οι δουλέμποροι, από την Εκαρία... Πολύ γρήγορα για να μην εντοπιστούν από στελέχη του Λιμενικού Σώματο τη Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να μεταβούν πάρα πολύ γρήγορα και πάλι στο ΣΕΣΜΕ. Σύμφωνα με το σημειωματάριο των διακινητών, το ταξίδι από το ΣΕΣΜΕ στην Ικαρία κόστιζε για του μετανάστε από 800 ως 1200 ευρώ. Η διαμονή του στην Ικαρία ήταν 100 ευρώ την ημέρα σε δύο τουλάχιστον ξενοδοχεία που κατηγορούνται και οι διοκτήτε. Για τα πλαστά έγγραφα που προμηθεύονταν ήταν από 400 ως 600 ευρώ η ταρύφα. Ενώ το ταξίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλε ευρωπαϊκές χώρες από 4,5 ως 6.000 ευρώ. Να σου πω ότι μέχρι στιγμής οι ελληνικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει 59 περιπτώσεις διακίνησης από τα τουρκικά παράλια. Ο αριθμός όμως ενδέχεται είναι ακόμα μεγαλύτερος. Παναγιώτη ευχαριστούμε πολύ.